Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Πάμε να δούμε τις εξελίξεις από την πλευρά της οικογένειας της Κυριακής Γρίβα, που δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Ο κύριος Γιάννης Απατσίδης είναι ο δικηγόρος της οικογένειας. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Καλημέρα, εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Πείτε μας τώρα, αν η οικογένεια της Κυριακής, ο πατέρας, η μητέρα, είναι ικανοποιημένη από τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται και η έρευνα και η ένορκη διοικητική εξέταση σε ό,τι αφορά στις ευθύνες των αστυνομικών που βρίσκονταν στο αστυνομικό τμήμα τη μοιραία βραδιά. Καταρχάς, επισημαίνω ότι εγώ εκπροσωπώ με την κυρία Τζούλη Καμένου την μητέρα και την αδερφή. Ναι, ναι. Την μητέρα σχέση, και αδερφή, βεβαίως. Γενικό πρόσωπο, απλά να το λάβετε υπόψη σας. Ναι, ναι. Τώρα, σε ό,τι αφορά, θα ήθελα απλά να τοποθετηθώ, ας το πούμε, υπηρεσιακά, δηλαδή όχι με συναισθήματα, το πώς νιώθει η μητέρα. Δηλαδή, αν μπορώ να πω κάτι για συναίσθημα, νομίζω ότι υπάρχει ένα κενό όταν έχει περάσει τόσος καιρός, γιατί ακόμα και αυτός ο λίγος εντός εισαγωγικών καιρός μπορεί να φαίνεται αιώνες για κάποια μητέρα που έχει χάσει το παιδί της με τις συνθήκες που έγινε αυτό. Και με τα βίντεο που κάθε μέρα θέλει, δεν θέλει, τα βλέπει μπροστά της. Όπως ξέρετε, κύριε Υποφάτη, κύριε Τροκόη, έχει διαρρεύσει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης αυτό που ξέρετε κι εσείς, δηλαδή ξέρουμε κι εμείς, ότι υπάρχει ένα πόρισμα. Ναι. Αυτό το πόρισμα δεν έχει τεθεί υπόψη μας επίσημα. Αμφιβάλλω δηλαδή αν το γνωρίζει ακόμα και η εισαγγελία πρωτοδικών. Έχουμε διαβάσει, να το πούμε αυτό, κομμάτια, επειδή το κάναμε εδώ στην εκπομπή, κομμάτια του πορίσματος, αποσπάσματα του πορίσματος στην Καθημερινή, στο ρεπορτάζ του Γιάννη Σουλιώτη, του συναδέλφου μας. Πριν από περίπου 10 ημέρες, κύριε Απατσίδη. Ο κύριος Σουλιώτης είναι ένας πραγματικά εξαιρετικός δημοσιογράφος. Είναι μεγάλη επιτυχία του. Είναι σίγουρο ότι είναι. Άρα, εσείς το πόρισμα αυτό δεν το έχετε διαβάσει? Όχι. Αυτό όχι, δεν το έχουμε ούτε εμείς, ούτε η εισαγγελία πρωτοδικών. Α, πήγατε, το ζητήσατε από την εισαγγελία και δεν σου το έδωσε? Η εισαγγελία, το ζητήσαμε μέσω της εισαγγελίας ακροάσεων. Ναι, ναι. Και κρίθηκε, και αυτό διερευνάται από ανώτερη αρχή, ότι το αίτημά μας δήθεν ασκήθηκε πρόωρα. Θα ήθελα να ξέρετε και εσείς ως δημοσιογράφοι και οι τηλεθεατές, ότι όταν υπάρχει μία έρευνα διοικητικής φύσεως, δηλαδή πειθαρχικής, καλούνται όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Εδώ δεν κλήθηκε ποτέ η οικογένεια της Κυριακής Γρίβα, έστω και τυπικά, ξέρετε, τι έχετε να πείτε, να συνεισφέρετε ή όχι. Πρώτον, παρά το ότι ζητήθηκε. Δεύτερον, θέλω να γνωρίζετε ότι το πόρισμα για να έχει υπόσταση θα πρέπει να έχει εγκριθεί, αυτό είναι χρόνια τώρα, ισχύει, από τον συνήγορο του πολίτη. Δηλαδή, ό,τι και αν πει η Ελλάς, η ελληνική αστυνομία, για οποιονδήποτε αστυνομικό, εάν δεν το εγκρίνει ο συνήγορος του πολίτη, αυτό μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή. Ποιο πράγμα δηλαδή, να εγκρίνει, κύριε Πατσίδη? Ποιο πράγμα δηλαδή, να εγκρίνει? Όταν το πόρισμα της ένορκης διοικητικής εξέτασης ελληνικής αστυνομίας πρέπει να το εγκρίνει ο συνήγορος του πολίτη? Ακριβώς, ναι. Δηλαδή, όταν η ελληνική αστυνομία εισηγείται πειθαρχικά μέτρα, μπορεί να πει ο συνήγορος του πολίτη διαφωνώ, γιατί εσείς π.χ. εισηγείστε να ελεγχθούν 3 αστυνομικοί, ενώ εγώ θεωρώ ότι πρέπει να είναι 10. Ή εσείς λέτε για επιβολή προστίμου, ενώ εγώ ζητώ διαθεσιμότητα. Εσείς τι αφισβητείτε ως προς το πόρισμα, κύριε Πατσίδη, για να καταλάβουμε? Εσείς που εκπροσωπείτε τη μητέρα και την αδερφή, λοιπόν, και όχι τον πατέρα. Όταν δεν υπάρχει καταρχάς πόρισμα, τι να αμφισβητήσω ή μη? Θα αμφισβητήσω τις διαρροές, είτε είναι αληθινές ή ψευδείς, που τις θεωρώ αληθινές. Γιατί επαναλαμβάνω ότι ο συνάδελφός σας είναι ένας εξαιρετικός δημοσιογράφος και ο δημοσιογράφος καλώς κάνει και δημοσιοποιεί. Οι επίορκοι όμως, γιατί είναι επίορκοι αυτοί οι οποίοι κάνουν μία ΕΔΕ, τη δημοσιοποιούν στον τύπο και δεν καλούν την μητέρα, νομίζω ότι ο υπουργός κ. Χρυσοχοίδης που έχει ενημερωθεί από εμάς θα ελέγξει και αυτούς. Να ρωτήσουμε κάτι, κύριε Πατζή. Θα στραφείτε εναντίον τους νομικά?
Σίγουρα θα ζητήσουμε από την εισαγγελία σε ό,τι αφορά την ποινική πτυχή της υπόθεσης να λάβει υπόψη όλα τα στοιχεία, όχι μόνο όσα έχουν διαρρεύσει επιλεκτικά. Οπότε θα συμμετέχουμε στην ποινική αυτή δικογραφία ως υποστήριξη της κατηγορίας. Επίσης σας δηλώνω ότι θα υποβάλουμε αναφορά στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου για πλημελείς ενέργειες οι οποίες θα έχουν λάβει χώρα στη συγκεκριμένη υπόθεση. Και κατά τρίτον θα απευθυνθούμε θεσμικά και στον κύριο Χρυσοχοίδη, ο οποίος, όπως είδατε τις δηλώσεις του παλαιότερα πριν λίγο καιρό, είπε ότι δεν μας ικανοποιεί αυτή η αστυνομία. Ταυτιζόμαστε σε αυτό και είμαστε σίγουροι ότι ο κύριος Υπουργός Δημόσιας Τάξης δεν θα αποδεχθεί αυτού του είδους τις επιλεκτικές διαρροές. Και σίγουρα, επειδή με ρώτησε η κυρία Κουτροκόη, είναι εξειδικευμένο, αλλά πράγματι έτσι είναι, κυρία Κουτροκόη, από το 2017 και πριν από το 2017, την τελική αρμοδιότητα την έχει ο συνήγορος του πολίτη, γιατί υπήρξαν κατά καιρούς καταδίκες της χώρας μας, σε κάθε πολιτική συγκυρία, ασχέτως δηλαδή της τωρινής, παλαιότερης ή μέλουσας κατάστασης, όπου έχουμε κατηγορηθεί ότι δεν υπήρχε διεισδυτική έρευνα σε βάρος αστυνομικών οργάνων όταν εμπλέκονται σε τέλεση αδικημάτων. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε, κύριε Πατσίδη. Να είστε καλά, κύριε Πατσίδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.